Σας απευθύνουμε αυτήν την επιστολή καταρχήν χθες, μετά από μια σειρά συζητήσεων που είχαμε στον Ιατρικό Σύλλογο και αφού καθορίσαμε και είδαμε και τις διαθέσεις των συναδέλφων. Εμείς, σαν Ιατρικό Σύλλογο, βέβαια, έχουμε την άποψή μας για την πρωτοβάθμια, την έχουμε καταθέσει καιρό και στο Υπουργείο. Δεν είναι η θέση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, δεν έγινε εισακουστή. Οι περισσότεροι συνάδελφοι, λοιπόν, διαφωνούν με αυτό τον τρόπο λειτουργίας του οικογενειακού γιατρού. Είναι ένας τρόπος ο οποίος θεωρούμε ότι ταλαιπωρεί τον πολίτη, δημιουργεί αναξιοπρεπείς συνθήκες λειτουργίας ενός ιατρίου και ευτελίζει και το ιατρικό λειτουργήμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να το δεχτούμε. Ζητήσαμε λοιπόν από το Υπουργείο να το αποσύρει και να επαναδιαπραγματευτούμε. Φαίνεται λοιπόν ότι και λόγω μάλλον μη ικανοποιητικής συμμετοχής έδωσε παράταση το Υπουργείο στις αιτήσεις των γιατρών για περίπου ακόμα 10 ημέρες μέχρι τις 12 του Φλεβάρη, μάλλον για να το ξανασκεφτούμε. Και προσδοκώντας μάλλον, να στιευτώ κι εγώ, να βρει γιατρούς, αθετεί τις υποσχέσεις του για πρημοδότηση των νέων γιατρών, οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό, και προσπαθεί να προσλάβει και γιατρούς πάνω από τα 65, ακόμα και ανειδίκευτους, για να κάνουν τον οικογενειακό γιατρό. Τι λέτε καλέ? Ναι, πάνω από τα 65 ανειδίκευτους. Δεν έχει σημασία τι διάβαζα εγώ. Τι είναι αυτό που λέτε εσείς στον κόσμο τώρα? Αυτό είναι που έχει τη δική του την ουσία. Και όχι να διαβάσω εγώ απλά τυπικά την επιστολή. Ζητάνε γιατρούς άνω των 65 ανειδίκευτους. Οι οποίοι δεν έχουν κάνει ειδικότητα ούτε γενικής ιατρικής, ούτε παθολογίας, ούτε παιδιατρικής. Μάλιστα. Γιατί δεν έχουν να καλύψουν τα κενά. Αν αυτό είναι σοβαρή μεταρρύθμιση, η οποία θα στήσει το οικοδόμημα της πρωτοβάθμιας στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα καταρρεύσει όπως θα καταρρεύσουν και τα ΤΟΜΗ. Αυτή είναι μια από τις βασικές αιτίες που εσείς λέτε ότι ελάτε, κύριοι πολίτες, να σας πούμε τι ακριβώς εμείς σημαίνει. Θέλουμε να απευθύνουμε το λόγο στους πολίτες, γιατί θα βρεθούν τον επόμενο μήνα σε μια κατάσταση χαοτική, χωρίς να έχουν συμβεβλημένο γιατρό με το ταμείο τους. Και θέλουμε να τους πούμε ότι ο γιατρός θα είναι δίπλα τους. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες μέσω του ταμείου. Οι περισσότεροι θα είναι ιδιωτικά. Θα μπορούμε να τους προσφέρουμε τις υπηρεσίες τους, δυστυχώς, εκτός όμως ασφαλιστικής κάλυψης. Γι' αυτό και θέλουμε να τον προετοιμάσουμε, γιατί το Υπουργείο μάλλον κάνει ασκήσεις επί χάρτου χωρίς να λαμβάνει υπόψη και τον ασφαλισμένο. Γιατί να το κάνει αυτό? Αυτή τη στιγμή είναι μια μνημονιακή επιταγή. Μέχρι το Μάρτιο πρέπει να φανεί στην Τρόικα ότι υπάρχει ο σχεδιασμός του οικογενειακού γιατρού, αδιαφορώντας για το πώς θα σχεδιαστεί. Θα πρέπει να φανούν οι πολίτες ότι έχουν ένα οικογενειακό γιατρό, έστω και αν είναι ένας για 2.500 άτομα ή για πολύ παραπάνω τελικά, αν δεν βρει γιατρούς. Μπορεί να κάνει το πρότυπο του ΙΚΑ που ήταν στο παρελθόν, που ένας γιατρός είχε εγγεγραμμένους 6.000 ασθενείς. Αν αυτό είναι ποιότητα παρεχόμενης πρωτοβάθμιας υγείας, νομίζω ότι απέχει πολύ από αυτά που θέλουμε. Φιλοδοξεί ωστόσο ότι μαζί με τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είπατε στην αρχή ότι ξέρετε και με την πρωτοβάθμια φροντίδα εσείς έχετε τις δικές σας τις αντιρρήσεις, ότι έχετε καταθέσει στο σύνολό σας και η Ιατρική Συλλογή της Κρήτης προτάσεις προς το Υπουργείο. Φιλοδοξεί ωστόσο ότι μέσα από αυτές τις τοπικές μονάδες υγείας ότι θα καταφέρει πολύ πολύ περισσότερα πράγματα έξω και βλέπουμε ότι εγκαινιάζονται άλλες δύο, κύριε Λαθουράκη, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Ναι, εγκαινιάζονται. Το θέμα είναι τι υπηρεσίες υγείας προσφέρουν, με ποιους γιατρούς και σε ποιο πληθυσμό. Μα λένε ότι είναι πλήρως εξοπλισμένες τόσο με το υλικό που χρειάζεται, τα μηχανήματα, όσο και με το στελεχειακό δυναμικό. Κύριε Βουλγεράκη, όταν έγινε η προκήρυξη πρώτη στα ΤΟΜΗ, ζητήσανε 120 γιατρούς στην Κρήτη. Πήρανε περίπου στους 20 οικογενειακούς γιατρούς για να στελεχώσουν. Δηλαδή το κάτω από το 20% μπορούν να στελεχωθούν αυτές οι τοπικές μονάδες υγείας? Όχι. Ζητήσανε αυτή τη στιγμή 2.100 οικογενειακούς γιατρούς. Οι αιτήσεις είναι κάτω από το 1/3 και μάλλον και αυτοί θα το ξανασκεφτούν οι γιατροί, αν θα δεχτούν τελικά την πρόσκληση. Σε μια χώρα που θέλει να λέγεται ότι έχει υπερεπάρκεια γιατρών και πληθώρα και διώχνουν τους γιατρούς στο εξωτερικό, δεν προβληματίζεται κανείς για ποιο λόγο οι γιατροί δεν θέλουν αυτό το σύστημα? Να προβληματιστεί το Υπουργείο. Αυτή είναι η πολιτική του. Μάλιστα.
Μου λέτε βάσει όλων αυτών που προαναφέρετε ότι από τον Μάρτη τα πράγματα για όλους τους ασθενείς θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα, δεν για όλους τους ασφαλισμένους. Δεν ξέρω πραγματικά τι αποφάσεις θα πάρει το, γιατί έδωσε την παράταση και ίσως και το Μάρτη να εξακολουθήσει να λειτουργεί το σύστημα των συμβεβλημένων γιατρών μέχρι να δει το Υπουργείο τις τελικές του αποφάσεις. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτή είναι δουλειά του Υπουργείου. Εμάς μας έχει ανακοινώσει ότι από 1η Μαρτίου θα πρέπει να υπάρχει το σύστημα οικογενειακών γιατρών και ο κάθε πολίτης, ο κάθε ασφαλισμένος να έχει τον οικογενειακό του γιατρό. Αν μπορέσει να το επιτύχει, θα προχωρήσει. Επίσης, αν προχωρήσει η μεταρρύθμιση στα τόμη, προφανώς και όσοι οικογενειακοί γιατροί έχουν κάνει αίτηση τώρα, τον επόμενο χρόνο θα διωχθούν έτσι κι αλλιώς. Γιατί το σύστημα πρημοδοτεί μόνο τους γιατρούς που θα πάνε στο δημόσιο σύστημα. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το πρώτο το οποίο αναφέρατε σαν ιατρική σύλλογη, γιατί πλέον από κοινού κινείστε και δεν ξέρω αν και σε αυτή την περίπτωση έτσι κινείστε η ιατρική σύλλογη της Κρήτης μαζί με τον Πανελλήνιο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που είπατε. Γιατροί αναζητούν οικογενειακούς γιατρούς χωρίς ειδίκευση, ωστόσο, στη γενική ιατρική άνω των 65 ετών. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε? Αυτό νομίζω, επειδή για να πούμε και για το κλάδο, ήταν απέτηση πολλών ιατρικών συλλόγων. Ήταν απέτηση να μπουν εκεί οι γιατροί άνω των 65, ναι, θέλετε, ναι, να πείτε. Ήταν και απέτηση και των ιατρικών συλλόγων. Για να μην ευλογούμε τα γένια μας μόνο ή να κατηγορούμε το Υπουργείο, ήταν απέτηση και ιατρικών συλλόγων να μπουν γιατροί πάνω από τα 65. Θέλοντας να κάνουν τι, να κατοχυρώσουν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν μετά από αυτή την ηλικία και χωρίς ειδικότητα. Μα τι είναι αυτό που μου λέτε τώρα, αρχίζω να μπερδεύομαι. Να μην μπερδεύεστε καθόλου. Αν σας στείλω όλες τις ανακοινώσεις των ιατρικών συλλόγων, δίνουν πάτημα και ένα άλλο στο Υπουργείο να κάνει αυτή την παράταση και να μπορέσει να δουλέψουν και γιατροί και πάνω από 65. Ενώ η μόνη σωστή του τοποθέτηση ήταν ότι ήθελε να πρημοδοτήσει νέους γιατρούς, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, νέα παιδιά, τα οποία να κάτσουν στην Ελλάδα και να δουλέψουν και να μην πάνε στο εξωτερικό. Μάλιστα. Το χάσαμε, θέλετε να πείτε? Νομίζω ναι. Το τρένο της υγείας, αυτό εννοώ. Το τρένο της υγείας ελπίζω να το βρούμε. Δεν είναι όλα τα πράγματα μαύρα και νομίζω και στο Υπουργείο Υγείας οι άνθρωποι που είναι πάνω μπορούν να συνεννοηθούν. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο ιδεολειπτικοί όσο φανταζόμαστε, μπορούμε να έχουμε συνεννόηση μαζί τους. Γι' αυτό και έδωσε και αυτή τη μικρή παράταση, ώστε νομίζω ότι να γίνει και μια καλύτερη διαπραγμάτευση, γιατί δεν έγινε ποτέ. Μάλιστα. Παράταση μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου.